Αντιμέτωπες με ένα σοκαριστικό περιστατικό ήρθαν δύο εργαζόμενες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Ρεθύμνης, όταν στην αρχή της βαρδιάς τους κατά την αποκομιδή των κάδων ανακύκλωσης στον Πλατανιά, μπαταρία αυτοκινήτου που είχαν πετάξει μέσα ασυνείδητη εξεράγει τραυματίζοντάς τες. Μέσα στους κάδους της ανακύκλωσης είχε κάποιος συνήθως πετάξει μπαταρίες αυτοκινήτων, χρησιμοποιημένες. Όταν οι μπαταρίες λοιπόν πέσαν μέσα στο πρωματοφόρο και κατέβηκε το μαχαίρι για να κόψει, να μελύσει τα υλικά και να τα σπρώξει μπροστά μέσα, αυτές έσκασαν με την πίεση. Με αποτέλεσμα τα κορίτσια, οι δύο κυρίες, οι οποίες ήταν συνοδοί στο πρωματοφόρο, να δεχτούν στο πρόσωπο και στο σώμα τους καυστικό υγρό μπαταρίας. Οι γυναίκες τρομοκρατήθηκαν και φοβήθηκαν πως θα καούν στο μεροκάματο του τρόμου. Ο οδηγός του απορριμματοφόρου μιλά στην Κρήτη TV για τα τρομακτικά πρώτα λεπτά του εργατικού ατυχήματος. Εμείς είχαμε σταματήσει να φορτώσουμε τον κάδο. Εκεί που φορτώρανε τον κάδο, ξαφνικά άκουσα τις κοπελές να φωνάζουν κυγόμαστε. Πήρα ένα μπουκάλι νερό, κυκοποίησε νερό και πλύναν το πρόσωπό τους. Η μία δεν μπορούσε να αναπνεύσει, γιατί εισέσπνευσε τα καυστικά από την μπαταρία, μάλλον την μπαταρία. Και η άλλη κοπέλα είχε πεταχτεί στο μάτι της και δεν μπορούσε να δει. Φοβότησε, ναι. Δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Είχαν σταματήσει, τρέμανε από το άγχος τους και από το φόβο τους. Συνοχωρημένες και προβληματισμένες πήγαν για το μεροκάματο, αυτό που λέμε, και ξαφνικά βρέθηκαν στο νοσοκομείο. Τυχερές μέσα στην ατυχία τους οι δύο γυναίκες, αφού την ώρα που έριχναν νερό στα πρόσωπά τους, μεθυσμένος οδηγός τράκαρε το δημοτικό όχημα από πίσω, με τις γυναίκες να γλιτώνουν τα χειρότερα. Ξαφνικά ακούσαμε μια έκρηξη. Ένα χτύπημα. Κατεβήκαμε κάτω γιατί νομίζαμε πως κάτι είχε γίνει, κάποια έκρηξη μέσα, και είδαμε ένα αμάξι να είχε πέσει από πίσω στο πρωματοφόρο. Ήρθε και καθώθηκε πίσω από το πρωματοφόρο ένα αυτοκίνητο που δυστυχώς το οδηγούσε ένας οδηγός υπό την επίρρεια αλκοόλ. Είδε και η τροχιά βέβαια μετά. Ευτυχώς στην ατυχία τους ήταν τυχερές, διότι αν ήταν πίσω από το πρωματοφόρο θα είχε πέσει πάνω τους. Ευτυχώς τα τραύματα των υπαλλήλων ήταν ελαφρά και αφού το εξετάστηκαν από τους γιατρούς του νοσοκομείου Ρεθύμνου, πήραν εξιτήριο και ιατρικές οδηγίες. Ταυτόχρονα εντείνονται οι εκκλήσεις των αρμόδιων για προσοχή και τήρηση των οδηγιών σχετικά με την ανακύκλωση. Ευτυχώς ήταν πολύ ελαφρύ το περιστατικό τελικά. Θα μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο. Τα κορίτσια έχουν αποχωρήσει από το ίδρυμα. Η μία ήταν ελαφρύτερα, η άλλη χρειάστηκε λίγο τη βραχία νοσηλεία για να συνέλθει πλήρως. Δεν γίνεται να πετάμε οτιδήποτε παντού. Είμαστε ασυνείδητοι ως ρεθυμιώτες στο θέμα της ανακύκλωσης. Έχουν πει χίλιες φορές, διότι ούτε βασικούς κανόνες τηρούμε, ούτε τίποτα. Και μην μπει κάποιος ότι μα δεν ξέρουν οι δημότες που να πετάνε τι. Ξέρουν πολύ καλά ότι οι μπαταρίες αυτοκινήτου που έχουν χημικά μέσα δεν θάβονται.